Κομικά σημεία τη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση Κυριάκο Μητσοτάκη σε εθνικό δίκτυο κλήθηκε να σχολιάσει ο βουλευτή Όδρο Φορτσάκη από τα Γιάννα που βρέθηκε. Ερωτηθεί αναφορικά με τη δέσμευση του πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία ότι θα μειωθεί ο ένφια που γονατίζει χιλιάδε Έλληνε πολίτε, ο κ. Φορτσάκη ξεκαθάρισε ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ειλικρινή απέναντι στο λαό, εξηγώντα πω το επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο για επανεκκίνηση ελληνική οικονομία που είναι άλλωστε και το ζητούμενο ενώ η μείωση του ένφια είναι, όπω είπε Τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκη, κοστολογημένη ήδη. Ο κ. Φροτσάκης υποστήριξε ότι μπορούν να υπάρξουν περικοπέ στι δημόσιε δαπάνε, σημειώνοντα ότι αυτό θα γίνει χωρί να πληγεί η συνολική λειτουργία του κράτου. Υπάρχει υπεχαρακτηριστικά ακόμη πολύ λίπο, δείχνοντα έτσι τη διάθεση να μαζευτούν περιττά έξοδα του δημοσίου. Παράλληλα, υποστήριξε την αναγκαιότητα απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων τη χώρα, για να μπορέσουμε, όπω είπε, να πετύχουμε ανόρθωση τη ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη με μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζει τα θέματα τα οικονομικά και ότι έχει πολλέ φορέ εξηγήσει ότι πλέον δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να φτιάξουμε τη χώρα με ένα χτύπημα. Υπάρχει ένα σχέδιο σοβαρό και μετρημένο και έχει κάνει μια υπόσχεση στους συμπολίτε μας ότι θα είναι πάντα ειλικρινής και προτείνει μια σύμβαση αλήθειας. Νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης που έχει πάρει και η οποία αφορά βεβαίως τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έκανε χθε μια πρόταση συγκεκριμένη για τον έμφυα. Θυμίζω ότι παλιότερα ο κ. Σαμαράς πριν τι εκλογέ του 2015 είχε δεσμευτεί ότι θα υπήρχε μείωση του έμφυα. Ο κ. Μητσοτάκη θα εμφανίσει τώρα το μετρημένο αν θέλετε σχέδιο της μείωσης του έμφυα και πιστεύω ότι είναι ένα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο σχέδιο. Η μείωση της φορολογίας γενικότερα είναι συνάρτηση βεβαίως και του κατά πόσο η χώρα μπορεί να πάρει μπρο. Και νομίζω ότι η χώρα θα πάρει μπρο με βάση δύο βασικούς άξονες τους οποίους στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτον η δραστική μείωση των δαπανών χωρίς να θίγονται οι βασικές λειτουργίες του κράτους γιατί υπάρχει ακόμα πολύ λίπος το οποίο μπορούμε να φροντίσουμε, να εξοικονομήσουμε και βεβαίως η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου που θα αυξήσουν τον πλούτο χωρίς την αύξηση του οποίου δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι η χώρα θα ανορθωθεί. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ σημαντικές κατευθύνσεις και πάνω σε αυτές δουλεύει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να μην το βάζουμε κάτω. Η χώρα περνάει μια κρίση από την οποία είναι ικανή να βγει, εφόσον η χώρα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει αυτά που θα τις επιτρέψουν να ξεπεράσει την κρίση να τα προτάξει. Ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία, ερωτηθεί ξεκαθάρισε ότι αν και εφόσον εκλεγεί, θα σχηματίσει κυβέρνηση αρίστων. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι εκτό των εκλεγμένων εκπροσώπων στο κυβερνητικό σχήμα θα μπουν και εξοκοινοβουλευτικοί, που όμω έχουν αποδεδειγμένα χιλιόμετρα στην καθημερινή του ανασχόληση και φυσικά στον επαγγελματικό του στίβο. Ο κ. Φορτσάκη ευχήθηκε να συμβεί αυτό και υπεραμείνθηκε τη διάθεση του αρχηγού του, λέγοντα ότι η χώρα έχει ανάγκη από του πιο ικανού για να διοικήσουν και να τη βγάλουν από την κρίση. Μακάρι να το κάνει αυτό, διότι πραγματικά η χώρα έρχεται σε μια κατάσταση η οποία απαιτεί οι καλύτεροι συμπολίτε μα να μπορούν να τη διοικήσουν. Οι πολιτικοί στηρίζουν του άριστου συμπολίτε. Δεν είναι αναγκαίο όλοι οι υπουργοί να είναι πολιτικοί. Είναι αναγκαίο να υπάρχει βεβαίω η αποδοχή τη Βουλή, γιατί είμαστε μια χώρα δημοκρατική. Ο δημοκρατικό έλεγχο που γίνεται στο Κοινοβούλιο, η ευθύνη που υπάρχει σε όσου συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργό έχει την ευθύνη, την οποία αναλαμβάνει και θεσμικά και προσωπικά, να διαμορφώσει μια κυβέρνηση που θα βγάλει τον τόπο από την κρίση. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει του άριστου χωρί καμία κομματική δέσμευση και πρέπει επιπλέον αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία, πράγμα που το κάνει ήδη εδώ και καιρό, να ανοίξει, αν θέλετε, το, την αγκαλιά τη σε όλου του Έλληνε, είτε ανήκουν σε αυτήν μέχρι σήμερα είτε όχι. Υπό τον όρο βεβαίω ότι είμαστε πάντοτε στο δημοκρατικό τόξο, από τη δεξιά είσαμε τι παρυφέ τη κέντρο και ότι πιστεύουμε στην Ευρώπη και στι δυνάμει τη ελευθερία.